Καλησπέρα σας. Θα κλείσει και η φωνή με αυτόν τον Ηράκλη πάλι. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο κλείνει. Εδώ είμαστε. Γιατί άραγε, λέει ο Χρήστος. Λογικό. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Πριν από λίγο εμφανιστήκαμε. Άργησε η συνέντευξη τύπου του Τροίζη. Έχουμε και ένα ηχητικό, το ετοιμάζουμε εδώ με τον Δημήτρη Μπαλόμπα έξω στο production. Κάνα τρίλεπτο για να ακούσετε τι είπε ο προπονητής του Ηρακλή. Το γκολ. Τι να ακούσει τον εαυτό μου. Όχι, άστο καλύτερα. Δεν το θέλω. Θα πω κάτι για τον γκολ. Αν το θέλει ο κόσμος, okay. Εγώ θα το πω τώρα. Μάλλον πριν το πω, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Το γκολ το αφιερώνω σε όλους εσάς που ήσασταν πάρα πολλοί. Μπορεί και πιο πολύ από κάθε άλλη φορά που επικοινωνούσατε μαζί μου την ώρα του αγώνα και με τον Γιώργο τον Ζαγόρα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και ζητούσατε απεγνωσμένα ένα γκολ, οι περισσότεροι από εσάς από το εξωτερικό και εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά πιο πολύ εκτός Ελλάδος. Όσοι, όπου και αν είστε, να είστε καλά, ελπίζω να σας απάλυνε λίγο τον πόνο αυτό το γκολ. Ήταν τέτοια η στιγμή στο 95 που το φώναξα πολύ, αλλά λίγο μετά, νομίζω το είπα κιόλας στον αέρα, δεν θυμάμαι, σκέφτηκα ότι δες που μας κατάντησαν. Δες που μας κατάντησαν να πανηγυρίζουμε ένα γκολ που μπορεί, γιατί ακόμα 11ος είναι ο Ηρακλής, μπορεί να δώσει τη 10η θέση. Σίγουρα εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο και ο κόσμος το πανηγύρισε, όλοι το πανηγύρισανε, χαμόγελα, αγκαλιές, πανηγύρια, χαμός έγινε. Είναι ένα γκολ στο 95. Αλλά μετά από λίγο σκέφτεσαι ότι πού μας καταντήσανε αυτοί εδώ οι επικίνδυνοι. Γιατί πρόκειται για επικίνδυνους, έτσι. Οι επικίνδυνοι που επιτρέπουν την χαρά της σημερινής νίκης, όπως και αν ήρθε αυτή στο 95 με τον γκολ του Γιαμπάρη, να μας την αφαιρούν. Γιατί έχει βγει απόφαση για τον Γιάννη Λουκίνα και θα δώσουμε λεπτομέρειες. Και βέβαια αυτή η σκέψη την ώρα του γκολ και λίγο μετά αυτό που σας είπα νωρίτερα σε κάνει να μελαγχολείς, έτσι, γιατί πανηγυρίζεις στον αέρα ένα γκολ που είναι σημαντικό για την 10η θέση. Πότε θα γίνει να ουρλιάζουμε στον αέρα για ένα γκολ που θα φέρνει κάτι άλλο και όχι αυτό που μπορεί να φέρει το σημερινό γκολ του Γιαμπάρη? Κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό. Τρόπο επικοινωνίας FM και NO, το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και blue-libero@yahoo.gr, το email της εκπομπής μας, για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε εσείς. Ο Ηρακλής λοιπόν κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Γιαμπάρη στο 95 και στο καπάκι κέρδισε φάουλ η ομάδα των Τρικάλων, εκεί να δεις. Πολλοί φίλοι μου στείλαν μετά μηνύματα την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα που έγραψε ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο, ο Ηρακλής δεν πρόκειται ποτέ. Και το θέμα είναι πώς θα υπάρχει. Και με ποιους. Γιατί με αυτούς που είναι τώρα δεν έχει μέλλον. Και αν έχει μέλλον δεν νομίζω να είναι ευίωνο. Θα δούμε τη βαθμολογία και τα σημερινά αποτελέσματα για όσους δεν τα γνωρίζουν. Και θα πούμε φυσικά και για το πολύ σοβαρό θέμα με τους 3 βαθμούς. Εδώ και κάνα μήνα σας το λέμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Το αναμενόμενο έγινε σήμερα. Καμία έκπληξη για την υπόθεση του Γιάννη Λουκίνα. Κέρκυρα Σπάρτη 3-0. Η Σπάρτη πήγε αλλά δεν έπαιξε. Πλατανιάς Παναχαϊκή 4-3. Η Ρόδοτος Αιγινιακός με ανατροπή 4-2. Καραϊσκάκης Κισαμικός 0-0. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και θετικό αποτέλεσμα αφού δεν κέρδισε ο Καραϊσκάκης. Βόλος Απόλλων Λάρισας με ανατροπή 1-3. Ο Βόλος που παίζει από ό,τι μαθαίνω με τα δεύτερα πλέον στα μάτς. Και αύριο έχουμε το Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου
στις 4 το μεσημέρι, πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη Δόξα και για τον Ηρακλή και για τον Απόλλωνα που έχει τις όποιες ελπίδες έχει μπροστά του. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ. Ο Μπαλομπίνιο μας έκοψε τον Τροίζη. Θέλουν τον γκολ, σε παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι θέλουν τον γκολ. Είναι τρελή. Δηλαδή θέλετε να ακούσετε τον γκολ αυτό, στο Ηρακλή Στρίκαλα 1-0 στο 95. Τι να κάνουμε, Χρήστο, άντε βάλτε. Ζιαμπάρι για τον Γκί, ο Μουνιός τώρα προς τον Περόνες, ακόψει ο Συριόπουλος, ο Ζιαμπάρης μπαίνει στη φάση, απομάξει της μπάλας, ο Ντούνης μια τρίπλα, φάουλ σε καλό σημείο. Και μπορεί να είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Απευθείας λίγο δύσκολα, αν και ο Περόνες το σκέφτεται, ήδη βλέπω να κοιτάζει την εστία και να παίρνει την μπάλα. Όχι, τελικά θα αφήσει τον Παναγιωτούδη να γεμίσει. Ο Περόνε ήθελε να πάρει να εκτελέσει απευθείας. Από εκείνο το σημείο οι φίλοι του Ηρακλή που μας ακούν τώρα θα καταλάβουν, γι' αυτό το λέω, είχε βάλει γκολ ο Αλιούτα σε ένα Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-0. Ακριβώς εκεί έχει χτυπηθεί η μπάλα. Και ακριβώς στην ίδια πλευρά, δηλαδή προς το πέταλο, προς τη θύρα 10. Ο Παναγιωτούδης θα πάει για γέμισμα, δεν νομίζω να επιχειρήσει από εκεί απευθείας. Όντως γεμίζει ο Ζιαμπάρης, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Ζιαμπάρης! 1-0 ο Ζιαμπάρης! Γκολ από τον αρχηγό του Ηρακλή! Το φάουλ του Παναγιωτούδη, η κεφαλιά του Ζιαμπάρη, 1-0 ο Ηρακλής στο 90 φεύγα! Αφιερωμένο το γκολ στο φίλο μου το Ρίγα στα Χανιά που μου το έχει ζητήσει από το πρώτο ημίχρονο. Και στο Τορόντο και στη Βοστόνη και στο Γκρατ και στα παιδιά που είναι στα αστυνομικά τμήματα και είναι πάρα πολλά και σε όσους στείλαν μηνύματα και παντού που μας στείλανε μηνύματα σήμερα. Και κάπως έτσι κλείνει μια φωνή και στον αδερφό μου τον Θόδωρο στο North Carolina, το Κιανόλευκο. Θόδωρέ μου, πήραμε μια ανάσαλη, πήραμε μια ανάσαλα. Είναι απ' τη μία είναι το ξέσπασμα, επαναλαμβάνω. Και επειδή το ζητήσατε, βάλαμε τον γκολ. Απ' τη μία είναι το ξέσπασμα, απ' την άλλη είναι ότι αναρωτιέσαι και λες τι πανηγυρίζω τώρα, τι πανηγυρίζω τώρα. Πανηγυρίζω ένα γκολ που θα μπορεί να μου δώσει τη δέκατη θέση. Μπορεί, έτσι, γιατί ο Ηρακλής ακόμα εντέκατος είναι. Και είναι εντέκατος για τον λόγο που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί ορισμένοι ίσως βιαζόντουσαν και θεωρούσαν ότι είμαστε ok σε ισοβαθμία. Δεν είμαστε ok σε ισοβαθμία. Ο Ηρακλής δεν έχει ισοβαθμία, το ξαναλέω, ούτε με τη Δόξα ούτε με τον Καραϊσκάκη. Τούτη την ώρα και με τη Δόξα Δράμας να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, η Δόξα, ο Καραϊσκάκης και ο Ηρακλής έχουν 39. Και αυτός που είναι δέκατος είναι ο Ηρακλής. Γιατί έχει χάσει δύο φορές από τον Καραϊσκάκη και γιατί στη Δόξα έχασε 2-0 και εδώ έρθει ισοπαλία. Δεν έχει ισοβαθμία με καμία από τις δύο. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνει στα επόμενα δύο παιχνίδια καλύτερα αποτελέσματα από τους αντιπάλους. Αύριο ο Απόλλων Πόντου που έχει 46. Τι μπορεί να κάνει ο Απόλλων? Να κερδίσει, να πάει στους 59, να είναι στο -3 από τον Πλατανιά και να έχει δύο μάτς. Ναι, δεν είναι αδιάφορος ο Απόλλων. Δεν είναι αδιάφορος. Η Δόξα καίγεται βέβαια, γιατί έχει 39, είναι στη 10η θέση στο βαθμό Καραϊσκάκη και Ηρακλή. Ο Ηρακλής θέλει τη νίκη του Απόλλωνα αύριο για να μείνει εκεί που είναι. Άρε Σταύρο, ξεσκούριασες λίγο ρε ο παδάκι. Ναι, είχα καιρό να φωνάξω σε γκολ, είναι η αλήθεια. Είχα καιρό να φωνάξω σε γκολ. Μακάρι να βραχνιάζουμε για καλό σκοπό. Να βραχνιάζουμε για παράδειγμα στην Ιερά Πέτρα την Παρασκευή το βράδυ. Να πω χαλάλι, πώς έκλεισε πέρυσι η φωνή μας ένα μήνα από το Παναθηναϊκό Ηρακλής. 8,5 είναι, 8,5 είναι το Φοίνικα Σύρου Ηρακλής. Πέρυσι στο Παναθηναϊκό Ηρακλής το 2-0 που έγινε 2-3 για τον Ηρακλή, τη χάσαμε τη φωνή για ένα μήνα. Μας έλεγε ο γιατρός, κάνει αφωνία για ένα μήνα. Του λέω, ρε γιατρέ, σε ραδιόφωνο δουλεύω. Τι αφωνία να κάνω? Τώρα με γρατζουνάει πάλι, είναι στα μισά της είναι. Τέλος πάντων. Τη βαθμολογία την είπαμε, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Να δούμε τι έχουν και οι άλλοι. Επόμενη αγωνιστική. Ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο. Την Κυριακή. Στις 3. Όλα στις 3 τα έχουν.
Αν και έχει αλλάξει η ώρα και γίνονται στις 4, τώρα τα κάνανε στις 3. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν. Έχουμε και λέμε. Τρίκαλα ή το Σπάτον. Τώρα καταλάβαμε γιατί τα τρίκαλα παίζαν για το Χ σήμερα. Γιατί σου λέει: έχω το μαξιλαράκι με τα Σπάτα, τους 3 βαθμούς τους σίγουρους. Οπότε θα τον περάσω τον Ηρόδοτο. Γιατί τα τρίκαλα σήμερα με την ήττα, από τη στιγμή που κέρδισε ο Ηρόδοτος, είναι στη ζώνη. Και ο Ηρόδοτος είναι 12ος κάτω από τον Ηρακλή. Κισαμικός δόξαδρά μας. Εδώ τώρα. Κισαμικός. Μια χαρά είναι. Η δόξα δεν είναι μια χαρά. Θα δούμε τι θα κάνει και αύριο. Εργοτέλης Καραϊσκάκης. Που επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με τον Εργοτέλη. Δεν ξέρω αν καίγεται. Έχει 47. Είναι 5 πίσω από τον Πλατανιά και έχει 2 μάτς. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και πάμε και τελευταία αγωνιστική, όπου ο Ηρακλής έχει το πιο δύσκολο μάτς από όλους, γιατί παίζει μέσα στον δεύτερο Πλατανιά. Ο Πλατανιάς με νίκη θα παίξει μπαράζα νόδου. Η δόξα υποδέχεται τον Εργοτέλη, που λογικά θα είναι αδιάφορος. Μπάνια θα κάνουνε. Και ο Καραϊσκάκης υποδέχεται τα τρίκαλα. Εκεί έχουμε θέμα. Εκεί έχουμε θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση, παλικάρια μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Ευάγγελος μου δίνει μια εξήγηση για να καταλάβω το γιατί υπήρχαν οπαδοί του Ηρακλή που έξω αποδοκίμαζαν έντονα τον σκόρερ του Ηρακλή, τον Νίκος Γιαμπάρη. Έξω από τα αποδυτήρια τον έβριζαν. Γιώργος Γιαμπάρης ήρθε στη 13 και έδειχνε και έβριζε τον κόσμο. Μπορεί να του βγει και αγανάκτηση, αλλά 100 λάθη και ολιγορία δικά του και των άλλων δεν εξισώνονται με ένα γκολ και στροφή εναντίον του κόσμου. Ναι, αν το έχει κάνει είναι λάθος. Δεν το συζητάμε. Γιατί εγώ τον έχω πλάτη. Τον βλέπω που πηγαίνει προς τη 13, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ούτε τι λέει ούτε τι δείχνει. Αν το έχει κάνει και βρίζει κόσμο, είναι λάθος. Γιατί το σημερινό γκολ είναι λυτρωτικό, αλλά ο Ηρακλής είναι ακόμα 11ος. Και ο Ηρακλής είναι 11ος γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν κάνει αυτό που πρέπει. Πέρα τα λάθη της διοίκησης, τα τραγικά, έτσι. Πέρα από. Γιατί μπορεί να είχαμε τώρα ένα ποδοσφαιριστή στον αέρα και να μας έλεγε ότι έχουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και να ήταν όλα απόλυτα δικαιολογημένα τα παράπονά τους και τα προβλήματά τους και τα οικονομικά τους και οι απληρωσιές τους μπορεί και οτιδήποτε. Αλλά το ότι ο Ηρακλής είναι 11ος δεν ευθύνεται μόνο η διοίκηση. Ευθύνονται και οι ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνει σε διαδικασία να βρει τον κόσμο. Αν το έχει κάνει, όντως είναι λάθος. Ο Γιώργος γράφει από την Ευκαρπία. Την κυανόλευκη και καλοκαιρινή. Γιώργο, μετά την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, ποια η θέση της ΠΑΕ για αυτά που πρέπει να καταλάβει μέσα σε 3 εργάσιμες. Τώρα κάπου κόβεται το μήνυμά σου, τέλος πάντων. Το διάβασα εγώ, μπορεί να το έχω διαβάσει λίγο διαφορετικά σε σχέση με το πώς έστειλες, Γιώργο μου, να με συγχωρέσεις. Έτσι μου ήρθε στο mail. Η θέση της ΠΑΕ Ηρακλής. Η θέση της ΠΑΕ Ηρακλής δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει ή ποτέ. Εκτός και αν είναι θέση, οι σημερινές δηλώσεις που έκανε στο σφίνα.gr και θα τις διαβάσω, ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, που μίλησε σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δεν ξέρω πόσοι θα καλυφθούν από αυτά που θα ακούσουν ή πόσοι έχουν καλυφθεί από αυτά που έχουν διαβάσει σήμερα από τις δηλώσεις του Προέδρου και Μεγαλομετόχου. Αυτό που ισχύει από εδώ και πέρα είναι ότι μέχρι την Παρασκευή ο Ηρακλής έχει ένα περιθώριο να βάλει τα χρήματα, που είναι όλο το ποσό πλέον. Γιατί 3 φορές συμφώνησε με την πλευρά του Λουκίνα και τις 3 αθέτησε τη συμφωνία ο Ηρακλής. Και έρχεται σήμερα η απόφαση η οποία θα επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών την Παρασκευή. Όπως σας τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Την Παρασκευή λοιπόν θα ανακοινωθεί ότι αφαιρούνται 3 βαθμοί. Μετά θα υπάρχουν 5 μέρες όπου ο Ηρακλής θα έχει το δικαίωμα να βάλει το ποσό για να επιστραφούν οι βαθμοί. Παρασκευή αφαιρούνται, σε 5 μέρες μπορούν να επιστραφούν. Την Παρασκευή δεν θα αφαιρεθούν αν ο Ηρακλής βάλει το ποσό μέχρι την Παρασκευή. Αν δεν το βάλει, θα έχει άλλες 5 μέρες για να πάρει πίσω τους βαθμούς. Γιατί θα αλλάξει η βαθμολογία. Γιατί η νίκη η σημερινή θα είναι άχρηστη. Αν αφαιρεθούν τη βαθμή την Παρασκευή. Για να διαβάσουμε τι είπε ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος.
Άκουσα λέει τις καθυστερήσεις. Το 94 σηκώνομαι. Σε καλό σημείο το έβαλε, Σταύρο. Κουτσός και λέω ότι τώρα υπάρχει ο νόμος της βαριάς φανέλας. Μετά κατάλαβες τι έγινε. Ελπίζω το πόδι να μην την πλήρωσε στους πανηγυρισμούς. Λοιπόν, Τόμ Παπαδόπουλος, δηλώσεις. Μετρώει το δίκιο μου. Ήρθα στην Ελλάδα να βάλω τα λεφτά μου σε μια ιστορική ομάδα όπως ο Ηρακλής και έπεσαν να με φάνε δικηγόροι, πρώην παίκτες, πρώην προμηθευτές, όλη η κοινωνία του ζήτησα μια μικρή παράταση, αλλά τίποτα. Να μου επιτρέπετε να λέω και κάποια σχόλια. Και το πρώτο σχόλιο σε αυτό είναι ότι εγώ να συμφωνήσω με τον Παπαδόπουλο και τα δικά σας σχόλια είναι ευπρόσδεκτα στα μηνύματά σας έτσι και, και στο mail. Να συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κύριος τον Παπαδόπουλος, αλλά θα του θυμίσω ότι 16 Σεπτεμβρίου όταν ανέλαβε την ΠΑΕ Ηρακλής, τα ήξερε όλα αυτά. Και για τους δικηγόρους και για τους πρώην παίκτες και για τους προμηθευτές και για όλη την κοινωνία. Ήξερε ότι παραλάμβανε μια ΠΑΕ με χρέη από την εποχή Παπαθανασάκη. Δεν ήταν κάτι καινούριο. 17 Απριλίου το κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Πήγαν και έκανα κατάσχεση στην εγγυητική 15.000 ευρώ. Χάθηκα τα πρώτα λεφτά που έβαλα στο ταμείο. Μπλόκαραν τους λογαριασμούς από παλιά χρέη του Παπαθανασάκη και τώρα κάποιοι που με έγλυφαν λένε ότι φταίω εγώ. Έχω τις ευθύνες μου φυσικά, αλλά έχω βάλει 5 φορές παραπάνω χρήματα από όσα είχα πει στην αρχή και μου είπαν ότι θα χρειάζονταν. Τις 3 προηγούμενες εβδομάδες έστειλα άλλες 150.000. Δεν την παράτησα την ομάδα και είμαι εδώ. Θα παίξουμε τελευταία αγωνιστική, θα σωθούμε και μετά θα καθίσουμε να τα δούμε όλα. Δεν φεύγω, δεν παρατάω τον Ηρακλή. Οι παίκτες πρέπει να ξέρουν ότι είμαι δίπλα τους. Θα έρθω πάλι μετά από το Πάσχα να δώσουν τα πάντα για να κερδίσουμε στα επόμενα παιχνίδια και να μείνουμε στην κατηγορία η οποία πρέπει να έχει 14 ομάδες και όχι 12 που θέλουν να την κάνουν. Εμείς επιμένουμε πάνω σε αυτό. Όντως ο Ηρακλής και άλλες ομάδες χθες είχαν και επικοινωνία με τον κύριο Βασιλιάδη ώστε η Super League 2 να έχει 14 ομάδες και όχι 12. Αν έχει 14, τότε ο Ηρακλής δεν κινδυνεύει αν τερματίσει 11ος. Στο Λουκίνα είπα ότι θα δώσω 24.000 δολάρια. Και μου είπε ότι υπάρχει διαφορά με το ευρώ 300 ευρώ συνολικά. Αυτά είναι απίστευτα που συμβαίνουν. Έχω πληρώσει 300.000 ευρώ για υποχρεώσεις του Παπαθανασάκη. Δεν πληρώνω άλλες. Θα πληρώσω μόνο τους παίκτες που πήρα εγώ και αυτούς που παίζουν τώρα, αυτούς που δουλεύουν για το κλαμπ. Ξανά θα θυμίσω τον κύριο τον Παπαδόπουλο ότι ήξερε τι παραλάμβανε 16 Σεπτεμβρίου. Οι άλλοι θα πρέπει να περιμένουν να τελειώσουμε και να παρακαλάνε να σωθεί ο Ηρακλής, όχι να κάνουν ενέργειες να πέσει, γιατί αν πέσει από ποιον θα πάρουν τα λεφτά που τους χρωστούσε ο Παπαθανασάκης. Είμαι όρθιος, αποφασισμένος και δεν το βάζω κάτω. Ήρθε ο Ηλίας Θοδωρίδης, με βοήθησε. Έβαλε ο άνθρωπος 300.000 ευρώ περίπου, αλλά εδώ και 1,5 μήνα είναι μακριά μας γιατί και αυτός απογοητεύτηκε από την κατάσταση. Δεν μας λέει για τα λάθη του Θοδωρίδη, βέβαια. Anyway, μας βοήθησε και ο Σαρκεχαγιάς με ένα ποσό ως χορηγία, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Δεν ζητάω λεφτά. Στο τίποτα, βέβαια, να θυμίσουμε στον κύριο Πρόεδρο ότι οι υποσχέσεις του Βασιλιάδη, τα 300.000 από το τηλεοπτικό, δεν ήρθαν. Οι 3 κρατικές χορηγίες δεν ήρθαν. Ποια πίεση άσκησε ο Ηρακλής στο Βασιλιάδη για όλα αυτά. Και επίσης από τη στιγμή που ξεμπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός και πέρασε η τροπολογία, τι έκανε ο Ηρακλής από εκεί και πέρα. Γιατί εδώ στις δηλώσεις μας λέει για μπλοκαρισμένο λογαριασμό, αλλά δεν μας λέει για τον ξεμπλοκαρισμένο λογαριασμό. Δεν ζητάω λεφτά, μπορώ να στηρίξω την ομάδα. Ζητάω να μην με πιέζουν και να αποδεχτούν τους διακανονισμούς για να πληρωθούν τα χρέη που έκανε ο Παπαθανασάκης και καλούμε να πληρώσω εγώ. Θα ξαναπώ στον κύριο Παπαδόπουλο ότι το ήξερε αυτό. Δεν τα λυπάμαι τα λεφτά που έβαλα, δεν αφήνω την ομάδα στη μέση, έρμειο των κορακιών που θέλουν να την κατασπαράξουν. Να μας βοηθήσει ο κόσμος έστω και τώρα στο τέλος να μείνουμε στη Λίγκα 2 και θα έρθω να τα πούμε από κοντά. Εδώ θα είμαστε. Καλησπέρα στο φίλο τον Άγγελο που από ό,τι καταλαβαίνω είναι φαντάρος και μου στέλνει μια φωτογραφία που είναι άρρωστος και λέει Γιώργο μάλλον γι' αυτό αρρώστησα. Περαστικά παλικάρι μου. Περαστικά. Έχω και άλλο μήνυμα. Επειδή νίκησε ο Ηρακλής μας εκεί στο 95, όλοι αρρωστήσαμε και ήμασταν ούτως ή άλλως άρρωστοι μέχρι τότε. Ο Σπύρος γράφει: καλησπέρα Γιώργο, που σήμερα είδα το ματς δίπλα από το Καφτατζόγλιο, από τον Κιανό Σταυρό. Δυστυχώς, αν η ομάδα του χρόνου παίζει στη Γάμα Εθνική, νομίζω θα είναι θέμα χρόνου να γίνουμε εθνικός και συνέχεια να μην ασχολούμαστε καν με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό δεν το πιστεύω, πάλι θα ασχολούμαστε, αλλά θα πονάνε τα πάντα μας. Όπως πονούσαν και στη Δέλτα και στη Γάμα, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ασχολούμαστε. Ό,τι και να γίνει. Και ο Ηρακλής είναι Ηρακλής. Δεν θα γίνει ποτέ εθνικός. Άσχετα αν βρίσκεται στις κατηγορίες που βρίσκεται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση, η τωρινή, φταίει για το ότι ο Ηρακλής είναι 10ος. Αλλά ο Ηρακλής δεν φταίει για το ότι βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες. Άλλοι φταίνε που τον ρίχνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Να φτιάξω κανένα τσάι για να επανέλθουμε.
Κυκλοφορεί μέσω του Κιανόλευκου Παδού τη σελίδα στο Facebook μια εκπληκτική φωτογραφία, την πόσταρα κι εγώ, με έναν κύριο. Το να είσαι οπαδός του Ηρακλή δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Νίκος, 22 ετών. Στη φωτογραφία είναι κάποιος που είναι καμιά 95. Φοβερό. Έχουμε επιστρέψει την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Αφού είπαμε τα όσα είπαμε, να ακούσουμε λίγο Μαρσέλο Τροίζη από τη συνέντευξη τύπου, ένα τριλεπτάκι περίπου. Μίλησε ο Βραζιλιάνος προπονητής του Ηρακλή. Καλησπέρα. Σίγουρα και μετά το μάτσι, αυτό το μάτσι είναι πιεστικό, είναι τις ημέρες σίγουρα. Το αποτελέσμα δεν πήγε πήγε τόσο καλά, γιατί έκανε προπόνηση να κάνω παραπάνω τη ραγό, ήθελα να κάνω πάρα πολύ πίεσεις. Μα ευτυχώς έχουμε το πρώτο πέρας, ήταν πολύ καλό αυτό το πράγμα και σίγουρα ότι μετά την νίκη είναι ευχαριστημένο. Θα το πω, παιδιά, συγχαρητήρια και παρέμβει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πίσω, το παιδιά πίσω το αγώνα και τελειώνω το αγώνα μόνο σε 90 λεπτά. Με μιλάμε τώρα, σηκώνω το κεφάλι ψηλά και έχω το υπόλοιμα αγώνα με το Βόλς. Κυριάζομαι να πάρει το παιχνίδι και θα δούμε τα 100% να πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Έχουμε ερωτήσεις. Πώς η προσπάθεια της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να απειληθεί με αφαίρεση βαθμών. Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό μέσα στην ομάδα ψυχολογικά? Δηλαδή μπορεί τη Δευτέρα αυτοί οι βαθμοί που πήρατε σήμερα να μην υπάρχουν. Εγώ αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το πω τίποτα. Το κομμάτι που μπορώ να σου πω είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το βαθμολογία. Παράδειγμα τώρα, εσύ λέει να χάσει το βαθμό, ναι. Εσύ το λέει μπορεί να χάσει το βαθμό. Ναι, μπορεί να γίνει. Αν μία μέρα δεν είναι δουλειά μου. Ο δουλειά μου είναι μέσα στο γήπεδο να προσπαθώ εγώ να βάζω ψυχολογικά του παίκτες να κερδίσω το παιχνίδι μέσα στο αγώνα. Αυτό το κάνω. Τώρα μ' άρεσε ο βαθμό. Από άλλα πράγματα δεν μπορώ να το πω τίποτα. Δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Okay. Πάνω σε αυτό, coach, έχετε μιλήσει καθόλου με τη διοίκηση για αυτό το θέμα που είπε ο συνάδελφος, για το ότι μπορεί να. Γιατί υπάρχει μια απόφαση σήμερα. Για τον Ηρακλή, για την περίπτωση του Λουκίνα ενός πρώην ποδοσφαιριστή, για τους τρεις βαθμούς. Ναι, εγώ ό,τι έχω πει, ό,τι έχω ακούσει και όλα τα πράγματα μια καρά. Τα προσπαθεί να το πληρώσει και δεν τα χάσει τον πατριμός. Ό,τι έχει πει, έμεινε να δείξει. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και βάζω το μυαλό, πρέπει να κερδίσει το Βόλο, πρέπει να κερδίσει το Πλατανιά. Αυτό είναι το τόπος μου. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Από τη σημερινή εικόνα της ομάδας είπα ότι δεν είστε απόλυτα ευχαριστημένος, αν κατάλαβα καλά. Σίγουρα. Έτσι όπως είδα την ομάδα, ήταν έτοιμη για να παίξει ένα μάτς που όλοι το περιμέναμε σαν τελικό. Είχε πολύ άγχος η ομάδα, γι' αυτό δεν είχε αυτή την εμφάνιση που ίσως περιμένατε. Ναι, λογική. Σήμερα κερδίζαμε πάρα πολύ άγχος. Ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίζει πέντε χρόνια μέχρι τώρα και δεν έχω χάσει. Και όταν παίζει καλή ποδόσφαιρο, πράγμα δεν βγαίνει μέσα και αρχίζει να κάνει το άγχος. Μπορεί να κάποιος το βρίζει, τους παίξει, αγχώνει αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Μα σίγουρα ο Μάριο δεν έπαιζε καλά σήμερα, μα το αποτελέσμα πήγε καλά. Αυτό είναι η σημασία. Αυτό θέλω. Θέλω να μην παίξω καλά το δύο αγώνας και να κερδίσω. Αυτό θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν τον συνάντησα έξω από το γήπεδο, δεν σκέφτηκα αυτό που σκέφτηκα μόλις τώρα. Ότι ένα παρόμοιο γκολ, που τότε ήταν χρυσό γκολ για άλλο λόγο, για να τερματίσει ο Ηρακλής στην πρώτη θέση της περσινής τρίτης κατηγορίας, το είχε πετύχει απέναντι στην Άουσα πάλι στο 90 φεύγα. Δεν νομίζω να ήταν 95, αλλά ήταν πάλι λίγο πριν τελειώσει, όπως ο Νίκος Γιαμπάρης σήμερα στο 95. Ο Παντελής Κρυστάλης είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Στο θύμισα τον γκολ. Το γκολ αυτό δεν χρειάζεται να μου το θυμίσεις, είναι πάντα χαρακτηριστικό. Ήταν το πιο κρίσιμο για την πρωτιά μέχρι τότε, έτσι. Έτσι φάνηκε. Στο μέλλον έτσι φάνηκε. Μακάρι και το σημερινό να φέρει έστω αυτή την ελάχιστη χαρά στο τέλος.
της επίτευξης ενός μακρινού στόχου από την αρχή που φαινόταν, ότι δεν θα υπάρχει αυτός ο στόχος, αλλά καλώς ή κακώς τώρα τη στιγμή που είμαστε πρέπει να επιτευχθεί έστω και αυτός. Χαρά δεν μπορούμε να πούμε για το ότι ο Ηρακλής θα τερματίσει δέκατος, αλίμονο, αλλά καταλαβαίνω πως το λες, για το ότι εντάξει, πρέπει να αποφύγουμε τα χειρότερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Καμιά φορά το μη χειρόν βέλτιστο που λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο συγκεκριμένος στόχος που πρέπει να κυνηγηθεί είναι η δεκάδα. Καλός ή κακός. Ναι. Και ήδη η ομάδα δεν είναι σε αυτή τη θέση. Θέλει σίγουρα δύο νίκες. Παρά την νίκη είναι 11η γιατί δεν έχει ισοβαθμίες. Έτσι ακριβώς. Και χρειάζεται και τις δύο τις νίκες στο μέλλον γιατί βλέπουμε ότι τώρα στα τελευταία τα παιχνίδια όποιος θέλει να κερδίσει, κερδίζει. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Τα πάντα έτσι μπορούν ακριβώς, να γίνουν. Έτσι ακριβώς. Και εσύ την ξέρεις πολύ καλά αυτή την κατηγορία. Σήμερα τι είδες, ήρθες ξανά στο Καφτατζόγλιο, οπότε έχεις χρόνο το κάνεις, σε βλέπουμε. Άγχος πολύ. Σήμερα είδα τη γνωστή ομάδα που μέσα από εντός έδρας πάντα βγάζει πάρα πολύ άγχος. Και ενώ εκτός έδρας έχει διαφορετική παρουσία, πολύ καλύτερη, είναι πιο άτυχη και δεν παίρνει την νίκη σε λεπτομέρειες. Σήμερα βλέπουμε πάλι ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ αγχωμένη. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Ο κόσμος είναι ανυπόμονος. Αυτός βέβαια είναι ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά έστω και έτσι είναι ζωντανή η ομάδα και πρέπει να παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Βόλος έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια ότι δεν πολύ ασχολείται με το πρωτάθλημα. Μάλιστα από ό,τι μαθαίνω βάζει και παίκτες από τη δεύτερη ενδεκάδα, παίζει με αρκετές ρεζέρβες. Έρχεται την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, αλλά ο Ηρακλής έχει και το πολύ δύσκολο έργο το αγώνα των Χανίων, καθώς ο Πλατανιάς πάει για δεύτερη θέση. Δεν ξέρω πώς βλέπεις αυτά τα δύο μάτς που απομένουν. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το τι θα γίνει στα Χανιά τελευταία. Πρώτα την Κυριακή. Είναι βέβαια, είναι πάρα πολύ μακρινό. Μπορεί να συμβούν χίλια πράγματα από το να είναι απαραίτητο εκείνο το παιχνίδι μέχρι το να μην χρειαστεί εκείνο το παιχνίδι. Το ζητούμενο είναι τελικά στην Κυριακή με το Βόλο. Εντάξει, τώρα αυτές οι αδιάφορες ομάδες καμιά φορά είναι πιο επικίνδυνες, έτσι δεν το συζητάμε. Εδώ είδαμε ότι και τα Τρίκαλα σήμερα που είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρα πολύ καλή αγωνιστική παρουσία, που έχασε με 3 γκολ 3-1 προχθές μέσα στον Απόλλων Λάρισας, σήμερα πάλι έδειξε μια ομάδα ανταγωνιστική. Τώρα όλα τα παιδιά, ο Βόλος ανέβηκε κατηγορία, είναι στη Super League. Έστω και αυτοί που δεν αγωνιζόταν βασικοί έχουν αποδείξει πολλά πράγματα για το μέλλον του στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα του Βόλου. Δεν θα είναι κάτι εύκολο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και τον Ηρακλή με τη νέα ομάδα του Βόλου. Αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι θα κερδιθεί εύκολα ή δύσκολα. Θεωρώ πιο εύκολα από σήμερα τουλάχιστον. Mm-hmm. Για το ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν φέρει την ομάδα εδώ, έχεις κάποια εξήγηση ή πολλές εξηγήσεις? Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι η στιγμή να συζητήσουμε τους λόγους που έφεραν την ομάδα εδώ. Τώρα η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Σίγουρα για να φτάσει η ομάδα εδώ πέρα έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα για να αναλύουμε τα λάθη. Η ώρα θα είναι στο τέλος. Τώρα πρέπει ο κόσμος να συμπαρασταθεί στην ομάδα όσο το θέλει, όσο θέλει να αποδοκιμάσει, να βρει, να στεναχωριέται από μέσα του. Η ομάδα πρέπει να βοηθηθεί, έτσι, να πάρει αυτά τα δύο τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα όλοι να κάνουν τον απολογισμό τους. Το θέμα είναι ότι στις αρχές του καλοκαιριού όλοι ξεκίνησαν με άλλες προσδοκίες, με άλλα όνειρα, αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε σήμερα. Το έλεγα να κερδίσει τα παιχνίδια. Ξεκινώντας Παντελή την περιγραφή ότι σήμερα παίζει ο 11ος Ηρακλής με τα 12 Τρίκαλα, δύο ομάδες που το Σεπτέμβριο έλεγαν πάω να ανέβω. Και οι δύο. Τα Τρίκαλα ήταν η πλήρη ομάδα που τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου είχαν καθορισμένο budget, κάνουν μεταγραφές, ναι, δίνουν προκαταβολές, με σωστή λειτουργία, με τεχνικούς διευθυντές, με. Και έλεγες ότι τα Τρίκαλα θα είναι... Και πάνε να πέσουν δύο κατηγορίες τώρα. Φοβάμαι, ναι, ότι του χρόνου θα είναι στην, αν γίνει αναδιάρθρωση, θα χάσει με δύο κατηγορίες. Το ποδόσφαιρο και η Β' Εθνική στην Ελλάδα δεν έχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια. Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να προγραμματιστεί η ομάδα η οποία δημιουργείται τέλος Σεπτεμβρίου και να κινδυνεύει η ομάδα η οποία έχει όλα τα εχέγγυα στην αρχή της χρονιάς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική, έτσι. Ειδικά στη φετινή είναι...
Μπορούν να γίνουν τα πάντα, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Ναι, τώρα μπορεί να χάσεις από ομάδα η οποία την επόμενη Κυριακή να κατέβει με 10 παίκτες ή να μην κατέβει καθόλου. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβούν πουθενά άλλο, εκτός από εδώ. Σήμερα έγινε με τη Σπάρτη αυτό, έτσι, στην Κέρκυρα. Ναι, η Σπάρτη δεν κατέβηκε. Πριν, τα Σπάτα φύγανε. Πριν από δύο μάτια ήταν ανταγωνιστική, μπορεί να έκανε σε κάποιον μια ζημιά. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, με αυτή πρέπει να ζούμε και να τα υπολογίζουμε όλα. Δεν έχει κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο σου λείπει ως ποδοσφαιριστής? Θα σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι, ε. Εντάξει, όχι. Θεωρώ ότι... Καλό είναι αυτό. Κουρασμός. Καλό είναι. Υπήρχε κουρασμός και θεωρώ ότι όλα έχουν το τέλος τους. Και σε μένα ήρθε πάρα πολύ καλά, έτσι πως τελείωσε πέρυσι το πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Δεν έχω να ζητήσω κάτι. Και να σου πω και κάτι. Και στο κάτω-κάτω να αρχίσουν να παίζουν και τα νέα παιδιά. Δεν είναι... Το ποδόσφαιρο έχει μια συνέχεια. Πρέπει να παίζουν και 18χρονοι και 20χρονοι και 25χρονοι. Να ακολουθεί το μέλλον, ναι. Έτσι. Με το ποδόσφαιρο πλέον το μέλλον σου? Εντάξει, το ποδόσφαιρο, είμαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Φέτος είμαι στον Αγροτικό Αστέρα. Είναι η ζωή μου, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής έχει μάθει η ρουτίνα του και η καθημερινότητά του να είναι το ποδόσφαιρο. Η φίλη του να είναι από το ποδόσφαιρο. Η πιο μεγάλη που μου κάνει επαφές και παρέες να είναι από το ποδόσφαιρο. Είναι η καθημερινότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι ξεκόβω και φεύγω. Και γι' αυτό είμαστε και στο γήπεδο όσο πιο συχνά μπορούμε. Είναι αυτό που μας αρέσει, μας ικανοποιεί. Έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο όλοι από χόμπι το ξεκινήσαμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το βγάλουμε από τη ζωή μας έτσι εύκολα. Εύχομαι να βρεις ό,τι θέλεις καλύτερο για σένα, να σε γεμίζει. Στο υγεία όποιο πόστο να έχουμε, ό,τι είναι να βρεθεί, θα βρεθεί. Αν δεν βρεθεί, δεν πειράζει πάλι. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω να αισθηθώ είναι η ομάδα να βρει το δρόμο της. Είναι μεγάλη ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες έχουν και μεγάλες φουρτούνες στα μεγάλα καράβια. Αλλά θεωρώ ότι επειδή ο Ηρακλής έχει περάσει πάρα πολλές δύσκολες στιγμές και έχει καταφέρει να βγει από αυτές τις δύσκολες στιγμές δυνατός, θεωρώ ότι είναι και για τον Ηρακλή ρουτίνα να βγει και από αυτή τη δύσκολη στιγμή δυνατός. Μπορεί να το κάνει άλλη μία, λες. Έτσι, έτσι. Άλλη μία. Έτσι. Γιατί είναι μαθημένος. Ναι. Βέβαια, δεν είναι καλό να συνηθίζουμε σε αυτά. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συνηθίζουμε και σε νίκες και σε χαρές. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή. Αλλά δυστυχώς, Παντελή, τα τελευταία χρόνια το ξέρεις ότι έχουμε συνηθίσει μόνο σε μάχες για επιβίωση και για τίποτα παραπάνω. Έτσι, έτσι. Αλλά καμιά φορά και αυτές οι μάχες σε κάνουν δυνατό. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Και σίγουρα. Όλοι περνάνε από δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει πάντα μέσα μας. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάτι διαφορετικό το οποίο θα μας γεμίζει. Να σε ξαναδούμε. Να μας κάνεις γούρι. Να σε καλά, Παντελή. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο Παντελής Κρυστάλης πέρυσι ήταν στην ομάδα και βοήθησε και με τα γκολ που σημείωσε. Φέτος ξεκίνησε σε διαφορετικό πόστο στον Αγροτικό Αστέρα, πλέον δεν συνεχίζει εκεί. Περιμένει να δει και αυτός τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει και σε συγκεκριμένο πόστο. Ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Τον είδα μετά το τέλος του αγώνα και αυτός είχε πανηγυρίσει τον γκολ. Ήταν ανακουφισμένος από την νίκη. Την πονάει την ομάδα. Γι' αυτό και τον ακούσαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Για τις ισοβαθμίες που ρωτάς για Εργοτέλη, Πλατανιά και Απόλλων Λάρισας. Όσον αφορά τον Πλατανιά με τον Εργοτέλη. Το Εργοτέλης Πλατανιάς ήρθε 2-2, το Πλατανιάς Εργοτέλης ήρθε 1-0. Άρα εδώ ο Πλατανιάς περισχύει. Και να δούμε και τον Απόλλωνα Λάρισας. Προφανώς το ρωτάς για να δούμε αν θα είναι αδιάφορος ο Εργοτέλης, γιατί παίζει δύο μάτς που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή με τους αντιπάλους που παίζει. Ο Απόλλων Λάρισας με τον Εργοτέλη κέρδισε μέσα στο Παγκρίτιο 1-2. Και ήρθε 2-2 με τον Εργοτέλη, άρα την έχει την ισοβαθμία. Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας, να δούμε τι έχει γίνει. Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας 0-0. Και παίζουνε τώρα. Τώρα έχει Απόλλων Λάρισας Πλατανιάς. Κρίσιμο. Πολύ. Ελπίζω να σε βοήθησα τώρα που είδα τα αποτελέσματα. Αύριο είναι το παιχνίδι του Ηρακλή στο μπάσκετ, στο Ιβανόφιο, με αντίπαλο τον Ιπποκράτη από την ΚΟ. Ένα μάτς που θέλει προσοχή, ένα μάτς που πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε. Να πάει ο Ηρακλής το 1-1 με τη συγκεκριμένη ομάδα, καθώς έχασε στο νησί της ΚΟ. Και
δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Χθες ακούσατε ζωντανά εδώ τον Σάββατο Τζουγκαράκη που τον φιλοξενήσαμε, το σέντερ του Ηρακλή. Είμαστε σε μια τριάδα αγώνων μια μέρα πίσω από την άλλη. Τα λέγαμε και χθες. Τετάρτη ποδόσφαιρο, Πέμπτη αύριο το μπάσκετ στο Ιβανόφιο. Καλό είναι να έχει κόσμο. Το μάτς που θα το ακούσετε θα μας ενημερώνει, γιατί το δεύτερο ημίχρονο πέφτει και πάνω στην εκπομπή μας ο Δημήτρης Λεφάκης. Και την Παρασκευή φυσικά, πρώτα Θεός, θα είμαστε η Ιερά Πέτρα να περιγράψουμε στις 8.30 τον ημιτελικό Φοίνικα Σύρου Ηρακλής. Γι' αυτό που λέει ένας φίλος που πήρε τηλέφωνο εκτός αέρα, για το ότι και η Δόξα περιμένει βαθμούς από εκεί. Όχι μόνο ο Εργοτέλης και ο Απόλλων Πόντου, και η Δόξα περιμένουν βαθμούς από τον ΑΕΤ των Σπάτων. Σε πρώτη φάση, καλέ μου φίλε, η ένστασή τους είχε απορριφθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία να πάνε σε κάποιο άλλο όργανο, σε κάποιο άλλο δικαστήριο, κάποια έφεση τέλος πάντων. Αλλά σε πρώτη φάση, πριν από δύο εβδομάδες περίπου ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, είχε απορριφθεί ο Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης και η Δόξα Δράμας. Είχαν χάσει βαθμούς με τον ΑΕΤ των Σπάτων. Και αυτό που είπε ο Παντελής ο Κρυστάλης έχει απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, η Σπάρτη σήμερα πήγε με 10 στην Κέρκυρα. Και η Σπάρτη έκανε ζημιές σε κάποιες άλλες ομάδες. Όπως και ο ΑΕΤ των Σπάτων έκανε ζημιές σε κάποιες άλλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει, με ομάδες να φεύγουν μεσούσεις της περίοδου ή προς το τέλος αυτής, δεν έχει σημασία. Να διαβάσουμε δηλώσεις του αρχηγού που έκανε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Βόλεϊ, στο volleyball.gr. Για μένα το κλειδί της νίκης, λέει ο Κώστας Προύσαλης, είναι η αφοσίωση που θα δείξουμε στον πλάνο των προπονητών μας και πώς θα το εκτελέσουμε. Θα μετρήσει σίγουρα η θέληση, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να νικήσουμε το Φοίνικα. Δεν θα έχει καμία σχέση το μάτς του κυπέλου με αυτό το πρωταθλήματος. Νομίζω ότι στη σύρο το παιχνίδι ήταν αδιάφορο και οι δύο ομάδες δοκίμασαν σχήματα που θα τους χρειαστούν στον ημιτελικό. Ξεκινάμε από το 0-0 σε ένα πολύ δύσκολο και αμφίροπο μάτς. Είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι και αυτό τα λέει όλα. Θέλουμε να χαλάσουμε το πλάνο του αντιπάλου μας, να εξουδετερώσουμε τα ατού του Φοίνικα. Νομίζω ότι και εμείς και ο Φοίνικας θα επέλεγε Ηρακλή. Και οι τρεις ομάδες που μετέχουν στο Final Four είναι πολύ καλές, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες πρόκρισης των τελικών είναι περισσότερες όταν παίζεις με το Φοίνικα και λιγότερες αν παίζεις με ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ημιτελικός θα είναι εύκολος, το αντίθετο. Φέτος θεωρώ ότι με το πιο βαθύ ρόστερ που διαθέτουμε δικαιούμαστε να κοιτάμε πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μας είναι μόνο στον ημιτελικό. Θα τα δώσουμε όλα. Θέλουμε να φτάσουμε και πάλι στον τελικό και με τη βοήθεια του φίλου του Ηρακλή που θα βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα, νομίζω ότι μπορούμε και πάλι να τα καταφέρουμε. Ο ημιτελικός με το Φοίνικα θα είναι ντέρμπι και θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Θέληση για διάκριση υπάρχει και είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από πέρσι. Πιστεύω στην ομάδα, στους προπονητές, έχουμε δέσιμο και βλέπω ότι μπορούμε. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Αυτά τα όσα δήλωσε σήμερα ο Κώστας Προύσαλης. Η ομάδα ταξίδεψε σήμερα για την Ιερά Πέτρα. Θα ξεκινήσει προπονήσεις, αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου. Εμείς από το πρωί της Παρασκευής, εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι από το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη, αρχικά στο Ηράκλειο και μετά οδικό στην Ιερά Πέτρα. Και καλό ταξίδι σε όσους έχουν ξεκινήσει, γιατί κάποιοι φίλοι του Ηράκλειου ξεκίνησαν από σήμερα και από Θεσσαλονίκη θα υπάρχει παρουσία, αλλά από Ηράκλειο, από Ρέθυμνο, από Χανιά και από Άγιο Νικόλαο θα υπάρχουν Ηρακλάκια που θα δώσουν το παρόν την Παρασκευή και μακάρι να αναγκαστούν να βρουν λύση στο πού θα τη βγάλουν την Παρασκευή, Χρήστο μου, γιατί το Σάββατο θα τους περιμένει ο μεγάλος τελικός, εφόσον με το καλό η ομάδα πάρει την πρόκριση. Ο Φοίνικας Σύρου που κάνει καλά μάτς με τον Ολυμπιακό, είναι αυτό που λέμε σε καλό φεγγάρι, τερμάτισε τρίτο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το σέρβις, ειδικά αν πάει ο Ευάντρο και ο Βραζιλιάνος και ο Φιλανδός ο Κάις Λασάλο με το δύσκολο το επίθετο ο διαγώνιος του Φοίνικα. Ο Ηρακλής έχει θέμα όταν βρει απέναντί του καλού σερβερ. Αυτό να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Το ίδιο έπαθα και με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα μάτς όμως. Είναι ένα μάτς και σε ένα μάτς όλα μπορούν να συμβούν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Πρώτα Θεός, ραντεβού αύριο. Η τελευταία ώρα για μπλε της εβδομάδας είναι αύριο, καθώς την Παρασκευή 8.30 περιγράφουμε Φοίνικα Σύρου Ηρακλής από την Ιερά Πέτρα. Αύριο θα έχουμε το pre-game. Και θα έχουμε και μπάσκετ το δεύτερο ημίχρονο ζωντανά, γιατί είναι το απόγευμα αύριο το μάτς του Ηρακλή με τον Ιπποκράτη από την ΚΟ. Θα
ακούσουμε το δεύτερο μίσμα από τον Δημήτρη Λεφάκη που θα είναι στο Ιβανόφιο και θα κάνουμε φυσικά και την προαναγγελία μας που απαιτείται εν ώψη του αγώνα βόλεϊ. Δίνουμε σκυτάλι σε... Πρώτα θα πω τον guest. Μπουγάτσα. Είτε με κρέμα είτε με τυρί, δεν έχει σημασία. Σε Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλά τα πήγες χθες. Και σε Τάσο Τρέγια. Τριπλέτα. Ράδιο Μαρμίτα. Ναι. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Θα σου πω εγώ όχι. Ρε, ο γιατρός δεν είπε να λέμε με. Ναι, όχι με, ναι. Να πιω λίγο τσάι, μου επιτρέπεις. Φεύγω. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.